pod.gr. 50 χρόνια Motorola. Ο ενεργειακός χώρος αλλάζει διαρκώς, το όραμά μας παραμένει ίδιο. 50 χρόνια μετά συνεχίζουμε, εξελισσόμαστε και προσφέρουμε με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Η ιστορία του δάσους που γνωρίζουμε αφορά συνήθως το τέλος του, την καταστροφή του. Τα ελληνικά δάση, από τη Ροδόπη μέχρι την Κρήτη, περιλαμβάνουν ποικίλα δασικά συμπλέγματα για τα οποία ξέρουμε ελάχιστα. Τι σημαίνει όμως δάσος για εμάς? Σε αυτό το podcast ξεφυλίζουμε σελίδα-σελίδα το πράσινο βιβλίο της ελληνικής φύσης. Η Άνιμα είναι ένας σύλλογος προστασίας άγριας ζωής που για τους περισσότερους φιλόζωους στην Ελλάδα αποτελεί μοναδική λύση. Εκεί απευθυνόμαστε όταν βρούμε ένα άγριο ζώο ή όταν τα ίδια τα ζώα έξω από το φυσικό τους περιβάλλον βρουν εμάς. Η Μαρία Γανωτή, πρόεδρος της Άνιμα, μας εξηγεί εκ μέρους των ζώων. Κυρία Γανωτή, όλοι έχουμε στο μυαλό μας την Άνιμα ως την λύση που έχουμε εάν βρούμε ένα πουλάκι, ένα άγριο ζωάκι και θέλουμε να το φροντίσουμε, αλλά δεν ξέρουμε πώς. Θέλετε να μας πείτε λίγα περισσότερα για το έργο σας? Ναι, βέβαια. Η Άνιμα είναι σωματείο καταρχάς, που ασχολείται κυρίως με την περίθαλψη και την επανένταξη άγριων ζώων. Και λέω κυρίως γιατί έχουμε και ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και κάνουμε και μια σοβαρή επιστημονική έρευνα. Όλα όμως αυτά γύρω από την άγρια ζωή, έτσι όπως την προσλαμβάνουμε εμείς ως κέντρο περίθαλψης άγριων ζώων. Η Άνιμα έχει σταθμό πρώτων βοηθειών στην Καλλιθέα, στην Αθήνα, εκεί μιλάμε τώρα. Mm-hmm. Και το κέντρο περίθαλψης βρίσκεται στο Δήμο Σαρονικού, όπου υπάρχουν μεγάλη κλοβή για επανένταξη και αυτή τη στιγμή και φιλοξενούμε πάνω από 50 γήπερ, για παράδειγμα, για να έχετε μια τάξη μεγέθους. Mm-hmm. Και υπάρχει και ένας χώρος πιο μικρός, στο Βοτανικό Κήπο Διομήδους, που βρίσκονται κάποια άλλα είδη ζώων και αυτά προς επανένταξη σε κλουβιά λίγο μικρότερα και πιο ειδικευμένα. Έχει πάνω από 15 άτομα προσωπικό, ανάλογα τις εποχές. Τώρα είμαστε στα 15, την άνοιξη γίνονται πιο πολύ. Υπάρχουν πάνω από 100 εθελοντές στην Αττική, οι οποίοι υποστηρίζουν τη δραστηριότητά μας. Έχουμε συνεργάτες όλη τη χώρα. Έχουμε μια επιστημονική επιτροπή που προείσταται καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Κτηνιατρικής, κυρία Κομνηνού, και υπάρχουν μέσα όλα τις ειδικότητες που χρειαζόμαστε. Γενικώς έχουμε φτιάξει ένα οργανισμό που προσπαθεί να ανταποκριθεί, και λέω προσπαθεί, θα σας εξηγήσω και γιατί, προσπαθεί να ανταποκριθεί σε κάθε ανάγκη που θα προκύψει. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή δεν υπάρχει κάποια ισχυρή χρηματοδότηση και στηριζόμαστε στις δωρεές, στην εξέβρεση χορηγιών και στην εθελοντική εργασία, βεβαίως τα πράγματα είναι λίγο στριμωγμένα. Mm-hmm. Οι Έλληνες τα τελευταία χρόνια λέμε ότι έχουν γίνει φιλόζωοι, ότι έχουν κάνει πρόοδο. Έχουμε ανεπτυγμένη τη συνείδησή μας σχετικά με τα άγρια ζώα. Και ποια είναι τελικά αυτά τα άγρια ζώα? Ναι, να πω καταρχάς ότι εγώ δεν πιστεύω ποτέ ότι οι Έλληνες δεν είναι ευαίσθητοι άνθρωποι. Mm-hmm. Μπορούμε να ακούσουμε και ιστορίες παλιές που δείχνουν ότι έχουν μια αγάπη και μια ευαισθησία απέναντι στα ζωντανά πλάσματα, όπως όλοι οι άνθρωποι. Και επίσης υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι είναι σκληροί, βεβαίως. Πάντα συμβαίνει αυτό. Νομίζω όμως ότι αυτή η ευαισθησία έχει βρει έναν τρόπο να εκφράζεται τα τελευταία χρόνια και να αξιοποιείται και να αναγνωρίζεται. Mm-hmm. Πάνω από 8.000 άγρια ζώα το χρόνο που έρχονται στην Άνιμα και δεν ξέρω πόσες χιλιάδες ακόμα κάποια άλλα είδη που δεν είναι ακριβώς άγρια, δείχνουν ότι υπάρχει πολύ ευαισθησία και πολύ έγνοια για αυτό το πράγμα, για την διάσωση της ζωής. Και επίσης βέβαια υπάρχει και ένα μπέρδεμα το τι είναι αυτά, όπως είπατε και εσείς, τι είναι αυτά τα άγρια ζώα. Και επειδή στα ελληνικά η λέξη άγριος σημαίνει κυρίως αυτός που είναι εξαγριωμένος. Mm-hmm. Οπότε είναι λίγο δύσκολο να καταλάβει ο άνθρωπος ότι ένα σπουργίτη είναι ένα άγριο ζώο. Mm-hmm. Αυτό που λέμε wildlife στα αγγλικά, δεν αποδίδεται ακριβώς το άγριο στα ελληνικά. Όταν εμείς λοιπόν λέμε άγρια ζώα, εννοούμε από τα σπουργίτια και τα σαμιαμίδια και τις χελώνες μέχρι τους λύκους και τις αρκούδες και τους γήπες και τους αετούς. Ναι. Οτιδήποτε δηλαδή δεν είναι οικόσιτο. Mm-hmm. Και δεν είναι εγκαταλελειμμένο οικόσιτο, οπότε εκεί πάμε στα αδέσποτα ή στα περιστέρια που είναι, προέρχονται από εκτροφές ανθρώπινες και έχουν κάποια στιγμή δραπετεύσει ή απελευθερωθεί και έχουν πολλαπλασιαστεί τόσο πολύ. Όλα τα άλλα ζώα τα οποία δεν είναι οικόσιτα ή αδέσποτα οικόσιτα, πρώην οικόσιτα, είναι τα άγρια ζώα.
Και στην πόλη μέσα έχει πάρα πολλά άγρια ζώα. Όπως? Για να ξεκινήσουμε από αυτά που τα βλέπουμε, τα σπουργίτια, τις καρακάξες, τα κοτσίφια, τα χελιδόνια το καλοκαίρι, αλλά να πούμε ότι έχει πολλά είδη νυχτερίδων, έχει πολλά είδη φιδιών, κάτι το οποίο δεν το ξέρουν οι άνθρωποι και πανικοβάλλονται όταν κάποια στιγμή κατά λάθος ένα φίδι εμφανιστεί γιατί κρύβονται. Mm-hmm. Επίσης, τον τελευταίο καιρό έχει αλεπούδες. Mm-hmm. Έχουν κατέβει πια πολλές αλεπούδες και μερικές αναπαράγονται κιόλας οικογένειες. Υπάρχουν οικογένειες αλεπούδων, ας πούμε, στα Ηλίσια, για παράδειγμα, mm-hmm. ή στη Μίκαια. Αυτό είναι ένα διεθνές φαινόμενο. Συμβαίνει και σε άλλες πόλεις ευρωπαϊκές. Έτσι δεν υπάρχει, είναι? Υπάρχει, ναι. Είναι πολύ παλιό φαινόμενο. Ας πούμε, mm-hmm. στο Λονδίνο έχουμε οικογένειες αλεπούδων εδώ και πολλές δεκαετίες. Mm-hmm. Και σε άλλα. Η αλεπού πλέον τείνει να γίνει ένα αστικό ζώο, αποκτά συνήθειες γάτας mm-hmm. και τρέφεται μαζί με τις γάτες, κυνηγάει ποντίκια, αλλά μπορεί να φάει και κανένα μικρό γατάκι μες στην πόλη. Νιώθει μια ασφάλεια, γιατί υπάρχουν πολλά μέρη για να κρυφτεί mm-hmm. μέσα στην πόλη και είναι και πολύ προσαρμοστικά. Δηλαδή γενικά τα ζώα που αυξάνουν τον πληθυσμό τους είναι τα πιο προσαρμοστικά στις ανθρώπινες δραστηριότητες και στα ανθρώπινα διαιτήματα ζώα, όπως η καρακάξα για παράδειγμα, ή ο γλάρος, μπορούν να τρώνε σκουπίδια, τυρόπιτες, τα πάντα. Να. Και είναι και πάρα πολύ ευφυή. Όσο πιο ευφυές είναι ένα ζώο, τόσο πιο προσαρμοστικό είναι και τόσο πιο καλά πηγαίνει ο πληθυσμός του. Έχουμε αλεπούδες πολλές μες στην πόλη. Το ενδιαφέρον μας για αυτά τα ζώα, ακριβώς πώς εκφράζεται? Γιατί ενώ ένα σπουργιτάκι είναι πάρα πολύ συμπαθητικό, είναι γλυκό, μπορεί κάποιος να προσπαθήσει να το περιθάλψει, ένας γήπας δεν είναι το ίδιο. Επίσης, ένα ελαφάκι που φαίνεται πολύ φιλικό, μπορεί να πιστεύει κάποιος ότι μπορεί να το βοηθήσει αν το ταΐσει ανθρώπινη τροφή, αλλά αυτό να είναι λάθος. Μπορείτε λίγο να μας εξηγήσετε τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις και πότε πρέπει να σας παίρνουμε τηλέφωνο? Καταρχάς, γενικώς, όταν κανείς συναντήσει ένα άγριο ζώο το οποίο φαίνεται να χρειάζεται βοήθεια, και λέω φαίνεται γιατί μπορεί και να μην χρειάζεται πάντα, καλό είναι να μας πάρει τηλέφωνο, γιατί εμείς είμαστε στο τηλέφωνο για αυτό το λόγο 365 μέρες το χρόνο, πάρα πολλές ώρες τη μέρα. Να δώσουμε οδηγίες και καμιά φορά ζητάμε και μια φωτογραφία για να δούμε ότι όντως χρειάζεται βοήθεια το ζώο, να δούμε ηλικία, να δούμε κατάσταση, και δίνουμε μετά οδηγίες τι πρέπει να κάνει ο πολίτης. Που συνήθως οι οδηγίες μας είναι, αν το ζώο δεν είναι επικίνδυνο για την ανθρώπινη ασφάλεια, ας πούμε, αν δεν είναι αλεπού ή ασβός ή αγριογούρουνο, λέμε βάλτε το σε ένα κουτί και φέρτε το σε εμάς, mm-hmm. στο σταθμό πρώτων βοηθειών στην Καλυθέα. Τώρα από εκεί πέρα, τα ελάφια που είναι μια ειδική κατηγορία και τα συνδέει κανείς στην Αττική, τουλάχιστον στην Πάρνηθα και στις περιοχές τις κοντινές με την Πάρνηθα, και μετά τις φωτιές και όλα αυτά βλέπουμε να κατεβαίνουν και πιο συχνά στη Φιλή, στο Κρυονέρι, στους Θρακομακεδόνες. Ναι, αυτά δεν έχουν ανάγκη ταΐσματος, αυτό είναι σίγουρο. Βρίσκουν την τροφή τους και αν χρειαστεί να μπει τροφή, μπαίνει με ευθύνη του δασαρχείου η τροφή που πρέπει. Γιατί καμιά φορά με τις τροφές που δίνουν οι άνθρωποι μέσα στην καλή τους διάθεση μπορεί να τα σκοτώσουν τα ζώα. Δεν είναι ζώα τα οποία τρώνε ψωμιά ή πολλά μήλα. Μπορεί να φάει ένα μήλο, αλλά άμα φάει πολλά μήλα μπορεί να σκάσει. Αν φάει πολλά φρούτα μπορεί να σκάσει. Γιατί έχουν μια ιδιαίτερη διαδικασία πέψης αυτά τα ζώα. Και επίσης καλό είναι να μην τα πολύ εξοικειώνουμε με την ανθρώπινη παρουσία, γιατί όπως ξέρετε υπάρχουν οι άνθρωποι που τα βλέπουν φιλικά, αλλά υπάρχουν και κάποιοι που μπορεί να μην τα βλέπουν τόσο. Επίσης υπάρχουν τα αυτοκίνητα που τα χτυπάνε και παθαίνουν συνεχώς τροχαία. Εμείς περιστάτουμε πολλά από τροχαία. Mm-hmm. Οπότε όσο πιο πάνω στο βουνό και μακρύτερα από εμάς είναι, τόσο καλύτερα. Τώρα με τις αλεπούδες πλέον, εμείς πάντα λέγαμε μην ταΐζετε τις αλεπούδες, αλλά πλέον αυτό δεν έχει κάποιο νόημα, διότι οι αλεπούδες έρχονται και τρώνε εκεί που βάζουν οι φυλόζωοι τις τροφές για τις γάτες και πίνουν νερό εκεί που βάζουν νερό οι φυλόζωοι. Πλέον δηλαδή η αλεπού έχει βγει λίγο από το άγρια ζώα και έχει γίνει ένα ζώο της πόλης. Εμείς σίγουρα δίνουμε οδηγίες στο χειμώνα, αν πέσει πολύ χιόνι για παράδειγμα, τι μπορεί κανείς να βάλει για να φάνε τα πουλάκια που ψάχνουν ναι. σπόρους. Και κάθε χειμώνα, όταν έχουμε τέτοια πολύ βαριά φαινόμενα, μεγάλη χιονοκάλυψη, θα δείτε ότι έχουμε στη σελίδα μας τέτοιες οδηγίες. Πάντως η γενική κατεύθυνση είναι, τα άγρια ζώα δεν είναι κάπου πολύ μακριά από εμάς, μερικές φορές είναι και ανάμεσά μας. Δεν πρέπει να προσπαθούμε να τα πιάσουμε και να τα προσεγγίσουμε, αλλά ούτε να φοβόμαστε και να παθαίνουμε πανικό στη θέα τους. Και αν δούμε ότι κάποιο είναι ανήμπορο, σίγουρα μιλάμε με την άνοιμα και εμείς δίνουμε οδηγίες. Τώρα, επίσης, αν υπάρχει μια αλεπού, ας πούμε, εγκλωβισμένη σε ένα γκαράζ mm-hmm. ή ένα φίδι που είναι μέσα σε ένα σπίτι, εμείς σε αυτές τις περιπτώσεις
στέλνουμε μια ομάδα από εμάς για να περισυλλέξει το ζώο, αλλά μόνο τότε, σε περίπτωση εγκλωβισμού ή σε περίπτωση σοβαρού τραυματισμού ή όταν βλέπουμε ένα ζώο να είναι μωρό, ας πούμε, και να μην μπορεί να ζήσει μόνο του και είναι, ανήκει σε ένα από τα είδη που είπαμε πιο πάνω, θα στείλουμε μια ομάδα δικιά μας. Ναι. Λέτε ότι αυτά τα ζώα δεν έχουν ανάγκη να τα ταΐσουμε. Σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί πραγματικά να μην έχουν ανάγκη βοήθειας. Όμως αυτό που συμβαίνει είναι ότι αυτό το περιβάλλον που περιγράφεται, μέσα στο οποίο πρέπει να ζουν μακριά από εμάς, καταστρέφεται, σταματά να υπάρχει. Βλέπουμε στις φωτιές άγρια ζώα, τα οποία αναρωτιόμαστε αν θα βρουν τροφή όταν σβήσει η φωτιά, όταν σταματήσει η καταστροφή. Ναι, αυτό συμβαίνει τις πρώτες μέρες μετά τη φωτιά. Mm-hmm. Όντως, υπάρχει μια πολύ μεγάλη αναταραχή, μια καταστροφή. Τα ζώα είναι σε πανικό και τρόμο και εκτός χώρου. Αλλά να ξέρετε ότι η φύση δουλεύει αλλιώς. Mm-hmm. Πολύ λίγες μέρες μετά τις φωτιές και αφού ρίξει μια βροχούλα, τα πράγματα ως προς την τροφή τουλάχιστον αποκαθίστανται. Βγαίνει χόρτο. Ένα παράδειγμα να σας πω ότι μετά τη φωτιά της Πάρνηθας το 7 αυξηθήκαν τα ελάφια της Πάρνηθας, δεν μειωθήκανε. Mm-hmm. Και αυτό όχι γιατί καλώς έγινε η φωτιά, αλλά τα ελάφια τα ωφέλησε. Διότι ναι, ανοίξαν ξέφωτα και βγήκε πολύ χορτάρι. Mm-hmm. Κάτι που χρειάζεται το ελάφι. Επίσης οι λαγίκοι πέρδικες ευνοούνται μετά τη φωτιά και μετά τις πρώτες βροχές. Άρα ευνοούνται και αυτά τα άλλα ζώα που είναι οι θηρευτές και θηρεύουν λαγούς και πέρδικες. Τα πακτικά, τα πουλιά αρπακτικά, τα χτυλαστικά αρπακτικά όπως οι αλεπούδες, οι λύκοι. Οπότε αυτά που καθίστανται μετά από την πρώτη φάση που έχουμε την καταστροφή και τη φωτιά. Γι' αυτό και το δασαρχείο μετά τη φωτιά της Πάρνηθας τοποθετούσαν για κάποιο διάστημα μπάλες με τριφύλλη σε διάφορα σημεία κοντά στο άκαθο, ώστε να τραβήξουν τα ζώα προς τα εκεί και να φύγουν και από τις αυλές των ανθρώπων που είχαν έρθει. Αλλά τώρα πια σιγά σιγά έχει βγει χορταράκι και τα πράγματα βρίσκουν τον δρόμο τους. Τι είναι αυτό που δεν γνωρίζουμε για τα άγρια ζώα και συχνά υπάρχει μια παρεξήγηση γύρω από αυτό? Ας πούμε για τα φίδια που είναι μέσα στην πόλη. Οι άνθρωποι έχουν ένα παθαίνουν ένα πανικό στη θέα τους. Mm-hmm. Θεωρούν ότι κάθε φίδι είναι δηλητηριώδης και επίσης θα ορμήξει και θα τους φάει. Mm-hmm. Δεν έχουν καθόλου ενημέρωση. Mm-hmm. Εμείς προσπαθούμε να ενημερώσουμε και είναι πολύ σημαντικό να ενημερώνονται και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης γιατί παίζουν ένα ρόλο σε όλο αυτό το πανικό mm-hmm. πολύ συχνά και τον επιτείνουν. Και τα social media επίσης, γιατί οχιές και δαγκώματα από οχιά πάντα είχαμε ένα, δύο το χρόνο, τρία στην Ελλάδα, αλλά τώρα γίνονται αμέσως θέμα και γίνονται viral και κυκλοφορούν παντού και οχιά έφαγε, αυτό πέθανε, άνθρωπος. Ωραία, υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Επίσης και μια σφίγγα μπορεί να διακόσει ένα τυμπήσει έναν άνθρωπο και μια μέλισσα και άμα είναι αλλεργικός θα πεθάνει. Δεν γίνεται όμως ο ίδιος πανικός με αυτό. Δηλαδή πιο πολλοί άνθρωποι έχουν θέματα από τσίμπημα μέλισσας και ντόμου στην Ελλάδα παρά από τσίμπημα φιδιού. Το φίδι όμως είναι ένα αρχέτυπο και είναι μια πολύ βαθιά υπόθεση και παλιά. Ίσως από τον καιρό που στην η Ευρώπη ήταν ενωμένη και με την Αφρική και υπήρχαν φίδια δηλητηριώδη και εδώ πολλά. Mm-hmm. Δεν ξέρω, ίσως υπάρχουν κάποιοι τέτοιοι λόγοι παλιοί. Ίσως υπάρχει όλη ιστορία με το τι συμβολίζει το φίδι στην Παλαιά Διαθήκη και σε άλλες μυθολογίες διάφορες. Πάντως το φίδι, ειδικά τα φίδια που είναι μέσα στην Αθήνα, είναι ακίνδυνα ζώα, τρώνε ποντίκια, είναι πολλά. Mm-hmm. Δεν το ξέρουμε. Είναι στα άλση, είναι στα σπίτια, στα υπόγεια των παλιών σπιτιών, είναι σε ακάλυπτους. Αν σας πω ότι έχουμε μαζέψει τεράστια φίδια από τα Εξάρχεια, από την Καλλιθέα, από πολύ αστικές περιοχές. Mm-hmm. Και είναι όλα ακίνδυνα. Και εμείς στεναχωριέμαστε που αναγκαζόμαστε να πάμε να το πάρουμε το ζώο που κατά λάθος εμφανίστηκε, γιατί ξέρουμε ότι εκείνο ο τόπος το έχει μεγαλώσει εκεί και το ξέρει καλά, ότι έλεγχε τον πληθυσμό των ποντικών και των τροκτικών και τώρα θα το παίρνουμε, εμείς το αφήνουμε έξω από την πόλη σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν το ξέρει και αφήνουμε και τα ποντίκια να κάνουν πάρτι με τον άνθρωπο που μας κάλεσε. Υπάρχουν και άλλα ζώα που εμείς τα βλέπουμε στις πόλεις ενώ δεν ήταν πριν, όπως είναι τα αγριογούρουνα που από ό,τι καταλαβαίνω ζευγαρώνουν και με άλλα γουρουνάκια και είναι πολύ μεγάλη η αριθμή τους. Είναι πράγματι. Εκεί τα αγριογούρουνα είναι μια ειδική κατηγορία προβλήματος και δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι σε όλο τον κόσμο αυτό το πρόβλημα. Τα αγριογούρουνα έχουν αυξηθεί πάρα πολύ και όντως είναι και επικίνδυνα με την έννοια ότι αν έχει μια μαμά τα μωρά της και πας εκεί κοντά μπορεί να σορμίξει και άμα θα σορμίξει ένα θηρίο 200 κιλά με χαυλιόδοντες δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Ναι. Αλλά και αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το δει
το δουν τα δασαρχεία, η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω και τι μπορούν να κάνουν. Ναι. Είναι λίγο αδιέξοδο. Είναι από τα πράγματα που εγώ προσωπικά δεν ξέρω τι λύση μπορεί να βρεθεί. Γιατί αυτά τα αγριογούρνα πρώτα απ' όλα πολλά προέρχονται από απελευθερώσεις που γινόντουσαν παλαιότερα για να υπάρχει φύραμα. Mm-hmm. Δεν θα ήταν τόσο πολλά αν δεν υπήρχαν αυτά τα εκτροφεία αγριογούρνων και απελευθερώσεις που τώρα έχουν σταματήσει φυσικά. Mm-hmm. Και τα αγριογούρνα αυτά έχουν υβριδίσει, όπως λέμε εμείς, δηλαδή έχουν ξευγαρώσει με κατοικίδια γουρούνια, τα οποία στις καλές περιπτώσεις κτηνοτροφίας είναι έξω σε χωράφι και όχι σε αυτά τα φρικτά πράγματα που έχουμε δει. Ναι. Και το τροφία μέσα στα box, τα ένα επί ένα μέσα στη λάσπη. Ζευγαρώνοντας λοιπόν με αυτά, αυτά γίνονται, γεννάνε πιο πολλά παιδιά, mm-hmm. και ίσως και δυο φορές το χρόνο, δηλαδή αλλάζει και η βιολογία των ζώων. Ναι. Δεν είναι πλέον τα καθαρό αιμαγριογούρνα που υπήρχαν παλιά. Τι ποσοστό από τα ζώα που φτάνουν σε εσάς σώζονται και έχουμε αυτό το happy end που εμείς θέλουμε να έχουμε για να είναι λίγα όλα σαν το happy end είναι η απελευθέρωση. Το happy end αυτό είναι. Ναι. Και το χειρότερο σενάριο είναι ο θάνατος. Και υπάρχει και ένα άλλο σενάριο για κάποια τα οποία ναι μεν κερδίζουν τη ζωή τους αλλά όχι την ελευθερία τους. Ναι. Επομένως πρέπει να συνεχίσουν να ζουν μαζί σας. Ναι, μαζί μας είναι να βρούμε λύσεις για αυτά που ώστε να είναι σε ένα προστατευμένο ή μη προστατευμένο περιβάλλον. Από αυτά που έρχονται λοιπόν στην άνοιμα, ένα 50% απελευθερώνεται. Ναι. Τα άλλα έχουμε, είναι λίγο δύσκολο να πούμε ακριβή νούμερα, γιατί υπάρχουν ζώα με τα οποία παιδευόμαστε πολύ καιρό και παιδεύονται και αυτά μαζί μας. Δηλαδή μπορεί να πάρει 2 χρόνια για να πούμε ότι μπορεί να μπει σε μια διαδικασία να φύγει έξω. Ναι. Υπάρχουν θάνατοι βέβαια και υπάρχουν και τα ζώα αυτά τα οποία φιλοξενούμε για πολύ καιρό ή και διαβίου. Ένα ζώο σε αιχμαλωσία χάνει τις ικανότητές σου να ζει στην άγρια φύση. Άμα μείνει σε πολύ καιρό σε αιχμαλωσία τις χάνει, γιατί χάνει κάποιες φυσικές ιδιότητες. Ας πούμε το πέταγμα, mm-hmm. τους μυς δηλαδή με τους οποίους πετάει. Όπως εμείς άμα μείνουμε πολύ καιρό στο κρεβάτι, ναι. δεν μπορούμε να σηκωθούμε να περπατήσουμε. Mm-hmm. Όταν όμως έχεις ένα μικρό ζώο, το οποίο δεν το έμαθαν οι γονείς του να κυνηγάει και μεγαλώσει με τον άνθρωπο, mm-hmm. ο μόνος τρόπος να μπορέσει να επανενταχθεί είναι να μπει σε μια διαδικασία, αυτό που λέμε εμείς, σταδιακή επανένταξη, ώστε να μάθει σιγά σιγά να κυνηγάει, να αναγνωρίζει ποια είναι η τροφή του και να απελευθερωθεί με πιθανότητες πολλές, αλλά όχι 100%, να επανενταχθεί πλήρως και να μπορεί να γίνει ένα άγριο ζώο. Έχουμε εδώ άγρια ζώα τα οποία δεν μπορούν να απελευθερωθούν γιατί τα κράτησε κάποιος πολύ καιρό ναι. και γίναν ήμερα. Μάλιστα ναι. 2-3 από αυτά είναι εδώ, τα έχουμε για μασκότ γιατί και εμείς ξέρουμε ότι δεν πρέπει να, όσο και να μας βοητεύουν τα άγρια ζώα, δεν πρέπει να μπαίνουμε στον πειρασμό να τα εξημερώσουμε. Αυτά είναι εξημερωμένα από μόνα τους, είναι 2-3, είναι κάτι κουκουβάγες εδώ που έχουμε και ένα γεράκι και κυκλοφορούν στο σταθμό. Αυτά είναι ας πούμε κάπως σαν πέτια, ναι. αλλά είναι τα μόνα. Εμείς προσπαθούμε να κρατάνε τα ζώα την αγριότητά τους, να μην εξοικειώνονται με την ανθρώπινη παρουσία και να απελευθερώνεται το γρηγορότερο δυνατόν. Πόσα χρόνια υπάρχει η άνοιμα? Η άνοιμα ιδρύθηκε το 2005, αλλά εμείς που την ιδρύσαμε ήμασταν από τη δεκαετία του 80 στην ιστορία της περίθαλψης με την Έγινα κλπ. Υπάρχει από το 5 όμως ως σωματείο με αυτή τη μορφή. Έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ από το 5, τώρα πια έχουμε μόνιμο κτηνία, τώρα πήραμε άδεια στο κέντρο περίθαλψης του Δήμου Σαρονικού. Αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα είναι να πιέσουμε λίγο την πολιτεία να προχωρήσει το σχέδιο για να γίνει ένα μεγάλο κέντρο περίθαλψης, νοσοκομείο για άγρια ζώα στην Πεντέλη. Έχει ήδη χωροθετηθεί, έχει γίνει μια προεργασία, αλλά πρέπει να γίνει προκήρυξη του έργου για να προχωρήσει. Για να μπορέσουμε έτσι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες. Είναι πάρα πολλές οι ανάγκες. Σκεφτείτε ότι δεν ξεκινήσαμε. Εμείς είχαμε και την πρώτη χρονιά πήραμε 500 ζώα άγρια και φέτος θα κλείσουμε με 8.000. Ναι. Και όλα αυτά πρέπει κάπως να τακτοποιούνται, να έχεις κατάλληλους χώρους και φυσικά χρήματα να τα ταΐζεις και να τα φροντίζεις και γιατρούς. Και, δηλαδή το πρόβλημα είναι όσο προχωράνε τα χρόνια φαίνεται ότι είναι πιο μεγάλος από ό,τι φανταζόμαστε. Τι σας δίνει κουράγιο να συνεχίσετε? Τι μας δίνει κουράγιο όταν έχουμε κουράγιο, γιατί μερικές φορές το χάνουμε. Mm-hmm. Αλλά κουράγιο μας δίνει, είπα πριν, γιατί έχουν μια γοητεία, ότι προσπαθούμε να μην υποκύψουμε σε αυτή τη γοητεία πλήρως και να τα εξημερώσουμε. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ γοητευτικά τα άγρια ζώα. Ναι. Η γοητεία έκανε και τον άνθρωπο από τα πάρα πολύ αρχαία χρόνια να μπαίνει στη διαδικασία εξημέρωσης. Γι' αυτό έχουμε σήμερα σκύλους, άλογα κτλ. Mm-hmm. Εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχουμε την ευκαιρία να έχουμε αυτή την επαφή, η οποία είναι πάρα πολύ ψυχοθεραπευτική.
Και από εκεί και πέρα η χαρά του να σου ήρθε εδώ ένα ζώο με κατεστραμμένα φτερά και πόδια και κάποια στιγμή να το αφήνεις και να το βλέπεις ελεύθερο να φεύγει σαν να το μην το ακούμπησε ποτέ άνθρωπος. Αυτό είναι η μεγαλύτερη χαρά που μπορεί να έχει κανείς. Επίσης η ανταπόκριση του κόσμου, οι εθελοντές, η αγάπη των ανθρώπων. Όλα αυτά μας κάνουν και χαιρόμαστε, μας δίνουν κουράγιο όταν το χάνουμε και προχωράμε. Ήταν το podcast The Green Book με την Αθηναίδα Νέγκα. Μία παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Εδώ και 50 χρόνια η Motoroil δημιουργεί και προσφέρει, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον. Τα δάση είναι πηγή ζωής, πηγή ενέργειας. Σε αυτή τη σειρά podcast τα εξερευνούμε. 50 χρόνια Motoroil. 50 χρόνια τώρα, με τη δύναμη της ενέργειας διαμορφώνουμε το μέλλον. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.